Στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Πρωθυπουργό στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας και μεταξύ των Δημάρχων τέθηκαν όλα τα μεγάλα θέματα της Κρήτης. Από το βόρειο δικό άξονα που να ξεκινά από την Γίσαμο μέχρι τη Σιτία, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο και η Κρήτη πρέπει να υποφεληθεί, το αεροδρόμιο στο Καστέλι και τα εγκυβερνητικά έργα στο νησί, όπως επίσης και η ενεργειακή αναβάθμιση με τη σύνδεση από την Κρήτη μέχρι την Αττική. Για όλα τα θέματα πήραμε τις απαντήσεις, χρειάζεται όμως να γίνει ένα συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και έδωσε εντολή ο κ. Πρωθυπουργός τον κ. Πολάκη να συντονίσει όλο αυτό το έργο μεταξύ των υπηρεσιών των Δήμων και της Περιφέρειας για να μπορούν να τρέξουν γρηγορότερα και να ξεμπλοκάρουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θεωρούμε ότι με τη συνάντηση αυτή μπορούν να τρέξουν γρηγορότερα κάποια έργα. Βεβαίως ο προβληματισμός είναι για το βόρειο δικό άξονα ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι ακόμα γρηγορότερες. Είναι στη θετική κατεύθυνση αυτή η πρόταση του Υπουργείου, αλλά πρέπει να δημοπρατηθούν τα 25 εκατομμύρια που αφορούν την οδική ασφάλεια για τον βόρειο οδικό άξονα και τα οποία χρήματα τα έχει το Υπουργείο Υποδομών. Η θέση δική μας είναι πάλι η ίδια, ότι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ή η Περιφέρεια μπορεί να κάνει αυτό το έργο και δεν χρειάζεται να έχει το Υπουργείο τον συντονισμό και τη δημοπράτηση των έργων.